Σήμερα έχω τη χαρά να είμαι μαζί με τον κύριο Νάσο Λιάκα, εκπρόσωπο του ομίλου Support, για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα της διαμεσολάβησης αλλά και των εταιριών που εκπροσωπεί. Κύριε Λιάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τον χρόνο σας σήμερα εδώ. Και να ξεκινήσουμε από το πώς διαμορφώνεται η παρουσία σας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε με την εταιρεία Support Group Όμιλος που έχουμε. Εκπροσωπεί και την WACAM και την Qatar. Η Support Group δημιουργήθηκε μετά από τις καινούργιες οδηγίες της IDD, οι οποίες διαμορφώθηκαν στον ελληνικό χώρο και χωρίσαμε τις εταιρείες σε Support Μεσίτες και Support Agents, πράκτορες δηλαδή, και το δίκτυο των πρακτορών εκπροσωπείται από την Agents, το δίκτυο των μεσιτών εκπροσωπείται από τις Support Μεσίτες. Οι Νέκιους Μεσίτες που είχαμε και οι Q Brokers που είχαμε πριν, τώρα έχουν γίνει Rep, Representative, οι οποίες εκπροσωπούν η MEN την Qatar Insurance από τη Μάλτα και η άλλη τη La Parisienne, και νέα πια WACAM από τη Γαλλία. Ποιες είναι λοιπόν οι τελευταίες σας κινήσεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση? Αυτή τη στιγμή, επειδή όπως γνωρίζετε έχουμε ένα από τα καλύτερα μηχανογραφικά συστήματα, διότι το φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι και δεν έχουμε αγοράσει κάποιο απ' έξω, έχουμε αναβαθμίσει το μηχανογραφικό μας σύστημα, το έχουμε κάνει πιο friendly για το δίκτυό μας, έτσι ώστε να μπορεί και ο πατέρας μου που δεν γνωρίζει καθόλου από υπολογιστή να μπει μέσα και να εκτυπώσει ένα ασφαλιστήριο σε 2 λεπτά και να είναι πιο friendly για όλο το δίκτυο. Επίσης, διαμορφώσαμε τα προϊόντα μας να είναι πιο ανταγωνιστικά και πιο εμπορικά, έτσι ώστε το δίκτυό μας να μπορεί να τα πουλήσει πιο ελεύθερα και πιο εύκολα. Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς έκλεισε για εσάς και πώς περιμένετε το 2021 να εξελιχθεί? Μας επηρέασε και εμάς η πανδημία, ο κορονοϊός. Βέβαια, η μείωση ήταν αισθητή, αλλά όχι τόσο αισθητή όσο ήταν σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν καθόλου παραγωγή, δεν δουλέψανε καθόλου. Ο στόχος του 2021 είναι να αυξήσουμε την παραγωγή μας, να πτύξουμε περισσότερο το δίκτυό μας, να έχουμε καινούργιες συνεργασίες και ευελπιστούμε αν ο κορονοϊός δεν μας επηρεάσει ξανά, διότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην αγορά. Ευελπιστούμε ότι τα νούμερα θα αυξηθούν κατά πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν το 2020. Τώρα, κύριε Λιάκα, γιατί κάποιος καταναλωτής να εμπιστευτεί μια εταιρεία που λειτουργεί υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και όχι μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο να μην εμπιστεύονται μια ΕΠΗ? Να κάνω εγώ την ερώτηση. Ο λόγος είναι ο εξής. Η μόνη διαφορά που έχει μια ΕΠΗ με μια ΑΕΓΑ είναι ότι η ΑΕΓΑ ελέγχεται από την υποπτική αρχή της Ελλάδος, ενώ η ΕΠΗ ελέγχεται από την υποπτική αρχή της εκάστοτε χώρας που εκπροσωπείται, που δραστηριοποιείται. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν φιλικό διακανονισμό και εμείς έχουμε φιλικό διακανονισμό. Δεν αλλάζει κάτι. Τα συνεργεία που πληρώνουν οι εταιρείες είναι τα ίδια που πληρώνουμε και εμείς. Το δίκτυο δικηγόρων και γιατρών είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που υπάρχει είναι διότι η υποπτική αρχή είναι εδώ και η δικιά μας υποπτική αρχή είναι στη Μάλτα. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θέλετε να μας δώσετε λίγο το στίγμα της ελληνικής οικονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ανήκουν στο επιμελητήριο? Η πανδημία έχει επηρεάσει πολύ τον κόσμο. Όλες τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βασικά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χτυπηθήκαν περισσότερο στην Ελλάδα διότι ήταν αυτές οι οποίες δεν δουλέψανε γενικά καθόλου από τον περασμένο Μάρτιο. Στον ασφαλιστικό κλάδο υπήρχε ένα αντίκτυπο μείωση του τζίρου και γενικά, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαμε αυτή την πτώση που είχαν κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Από τη μία, βέβαια, μειωθήκαν και τα ατυχήματα διότι δεν κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα. Άρα, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες είχαν θετικά προσήματα όσον αφορά το loss ratio των ζημιών. Τώρα, επειδή έχετε άμεση επαφή με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μέσα από το δίκτυό σας, ποια είναι η εικόνα που παίρνετε? Υπάρχει κάποια δυσκολία, ο κόσμος ασφαλίζει, δεν ασφαλίζει, μειώνει λόγω του κορονοϊού ή για άλλους λόγους την κάλυψη του αυτοκινήτου του? Όχι, απλά δεν ασφαλίζονται γενικά. Έχουν σταματήσει να παίρνουν τις ανανεώσεις ή ζητάνε να πάρουν την ανανέωσή τους 10 μέρες αργότερα. Βέβαια, αυτό φταίει και ότι δεν γίνεται πια ο έλεγχος όπως γινόταν παλιότερα. Και έτσι και νιώθει πιο ασφαλής ο πελάτης να μην βγάλει το αυτοκίνητό του να κυκλοφορήσει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα ομαλοποιηθούν ξανά, θα ξαναπανέλθουμε στην κανονικότητα και θα λειτουργήσουν όπως πρέπει. Οι συνεργάτες μας ανά την Ελλάδα εκφράζουν μια δυσαρέσκεια ως την αγορά, πώς κινείται η αγορά, αλλά και απ' την άλλη όμως είναι ευχαριστημένοι διότι μπορεί να έχει μειωθεί ο τζίρος τους όσον αφορά την παραγωγή, αλλά ο δείκτης ζημιών είναι καλύτερος διότι δεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία για τα οποία αξίζει κανείς σήμερα να συνεργαστεί με τον όμιλό σας? Ο λόγος που αξίζει να συνεργαστεί κάποιος σήμερα μαζί μας είναι ο εξής.
Είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο της οδικής βοήθειας είναι εδώ. Έχουμε τα τμήματά μας, όλα τα τμήματά μας δουλεύουν μέχρι στις 8 η ώρα το βράδυ. Άρα ο συνεργάτης μας μπορεί και στις 7 το απόγευμα και στις 8 η ώρα το βράδυ να μας βρει, να ζητήσει μια κάλυψη και να τον εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το ίδιο ισχύει και για το Σάββατο. Η εταιρεία μας δουλεύει και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Το δίκτυο των συνεργαζομένων συνεργείων που έχουμε ανά την Ελλάδα και γιατρών και δικηγόρων είναι άμεσα διαθέσιμο για όλο, σε όλο το δίκτυό μας και μπορούν άμεσα να βρουν τη λύση τους στο κάθε πρόβλημα που έχουν. Θέλετε να μας πείτε τώρα τα σχέδιά σας για το μέλλον. Σχεδιάζουμε κάποια πράγματα τα οποία θα έρθουν κάποια στιγμή λόγω του κορονοϊού. Δεν είναι μη ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Μόλις τελειώσει η πανδημία και είμαστε εντάξει, μπορώ να το ανακοινώσω, θα το μάθετε πρώτος, σας το εγγυώμαι αυτό. Οι σκέψεις μας είναι καταρχάς να παραμείνουν πολλά χρόνια στην αγορά. Δεν είχαμε σκοπό να έρθουμε και να φύγουμε όπως κάποιοι άλλοι έχουν κάνει στο παρελθόν. Το δίκτυό μας θα είμαστε εκεί να το υποστηρίξουμε ό,τι χρειαστεί. Είμαστε κατά του ίντερνετ. Προσπαθούμε να έχουμε άμεση επαφή με το. Προσπαθώ βασικά να γνωρίσω τον κάθε ένα συνεργάτη που έχω από τα Λαγινά Εύρου μέχρι την Κρήτη. Αν μπορέσω να το καταφέρω κάποια στιγμή, διότι είναι μεγάλο το δίκτυο, αλλά θα το καταφέρω. Θα είμαι εκεί, ό,τι χρειαστούν το δίκτυο, θα το υποστηρίζουμε πάντα. Θα εμπλουτίσουμε περισσότερα προϊόντα το σύστημά μας, το μηχανογραφικό μας σύστημα, έτσι ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο και friendly, όπως είπα στην αρχή, για όλο τον κόσμο και θα είμαστε εκεί για τους καταναλωτές μας, ό,τι χρειαστούν να μπορούμε να το διαθέσουμε στην αγορά. Κλείνοντας, θα ήθελα και από εσάς ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χρονιά που έρχεται, μιας και περάσαμε μια αρκετά δύσκολη χρονιά πέρυσι. Βασικά, να ευχηθούμε σε όλους να έχουν υγεία. Είναι το υπέρτατο αυτή τη στιγμή. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή όλος αυτός ο πανικός της πανδημίας του κορονοϊού θα σταματήσει. Θα γίνει και ο κορονοϊός, θα γίνει και αυτός μία ίωση όπως είναι το ΙΤΑ1-1 και όλες οι παλιές ιώσεις. Είμαι αισιόδοξος, αρκετά αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και ελπίζω να γίνει σύντομα. Μόνο αυτό. Κύριε Λιάγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.